Το ζήτημα του εθισμού στις κοινωνικές πλατφόρμες και τις παρενέργειες για τις ζωές των εφήβων αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε μάλιστα παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ελληνική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση πρακτικών κερδοφορίας των κοινωνικών δικτύων μέσα από αλγόριθμους που εφαρμόζουν πρακτικές εθισμού. Αρχικά ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα του κινητού και επικαλέστηκε τις γνώμες ειδικών επιστημόνων που ισχυρίζονται ότι ειδικά στο σχολείο παρεμβαίνει στη μαθησιακή διαδικασία και προκαλεί ουσιαστική διάσπαση προσοχής. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι εξετάζονται διάφορα ενδεχόμενα, όπως την περίπτωση να παραμένουν στην τσάντα τα κινητά ή να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, όπως σε πολλά σχολεία στο εξωτερικό, η τακτική των ειδικών lockers, στα οποία κλειδώνονται τα κινητά και τα παίρνουν πίσω οι μαθητές όταν φεύγουν από το σχολείο. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα λανθασμένα πρότυπα που προβάλλονται σε διάφορες πλατφόρμες και κοινωνικά μέσα δικτύωσης και επηρεάζουν αρνητικά τα παιδιά, ιδιαίτερα τα κορίτσια, διαστρέφοντας την αντίληψή τους για την πραγματική εικόνα του γυναικείου σώματος. Για το ζήτημα του κινητού, εκεί θα επιμείνω πολύ. Και θα επιμείνω πολύ, διότι οι επιστήμονες μας λένε, χωρίς να υπάρχει καμία πια αμφιβολία, ότι το κινητό τηλέφωνο, ειδικά στο σχολείο, παρεμβαίνει με τη μαθησιακή διαδικασία και δημιουργεί ουσιαστική διάσπαση προσοχής. Όποιος είναι γονιός, νομίζω το ξέρει πολύ καλά αυτό. Δεν είναι ένα εύκολο μέτρο στην εφαρμογή. Θα υπάρχουν δυσκολίες, θα υπάρχουν αντιδράσεις. Κάνουμε όμως ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Θέλουμε τα κινητά να είναι στην τσάντα. Θέλω να θυμίσω ότι άλλα σχολεία στο εξωτερικό, επειδή το ζήτημα αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό, έχουν προχωρήσει και ένα βήμα παραπέρα. Έχουν ειδικά locker, στα οποία κλειδώνονται τα κινητά με το που θα πας στο σχολείο και τα παίρνεις όταν φύγεις. Δεν αποκλείω τίποτα στη συνέχεια στην εφαρμογή του μέτρου. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι το τηλέφωνο δεν μπορεί, ειδικά το smartphone, δεν μπορεί να παρεμβαίνει με τη μαθησιακή διαδικασία. Ξέρω επίσης και κάτι ακόμα, ότι τα παιδιά μας και οι έφηβοι μας κινδυνεύουν πια από απόλυτο εθισμό από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Πηγαίνει πέρα και πάνω από τα σχολεία. Και ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη στη ρίζα του. Και θέλω να παίξω έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, να υπάρχει ευρωπαϊκή ρύθμιση πια, που να αφορά τους ίδιους τους αλγόριθμους των πλατφορμών, έτσι ώστε να σπάσουμε αυτή την εξάρτηση, την οποία οι ίδιες οι εταιρείες προκαλούν για να βγάζουν περισσότερα χρήματα. Δεν μπορούν να βγάζουν χρήματα στις πλάτες των παιδιών μας και των εφήβων μας, σε ένα τεράστιο πείραμα ψυχικής υγείας, το οποίο ήδη βλέπουμε ότι δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Στα κορίτσια, με συγκρίσεις, με ανορεξίες, με εικόνες οι οποίες δεν υπάρχουν καν στην πραγματικότητα, που τα κάνουν να αισθάνονται άβολα, αδύναμα, άσχημα, χοντρά, στα αγόρια με άλλου είδους προβλήματα. Είναι ένα μείζον ζήτημα. Και ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό, για κανονιστικές παρεμβάσεις μιλάμε, που να αφορούν τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε με τη συμμετοχή. Θέλουμε τους γονιούς συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια. Και νομίζω ότι θα είναι σύμμαχοι. Θέλουμε τους καθηγητές και τους δασκάλους συμμάχους. Θέλουμε ένα σχολείο όπου η μαθησιακή διαδικασία να μην διακόπτεται από την ανάγκη του μαθητή να κοιτάξει ανά πάσα στιγμή το κινητό του τηλέφωνο.